Γεια σας αγαπητοί συμπατριώτες. Στο γυμνάσιο Αρένο Φθορίνης διδαχθήκαμε την εντιμότητα και την αξιοπιστία. Μάθαμε να παλεύουμε για να κερδίσουμε και το δυσκολότερο, πώς να χάνουμε με αξιοπρέπεια, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του αντιπάλου, κάτι που οι Έλληνες δεν το πολύ γνωρίζουν. Στις εκλογές δεν ανταγωνιζόμαστε, αλλά συναγωνιζόμαστε για το καλό του νομού μας. Χτυπήματα κάτω από τη μέση δεν πρέπει να υπάρχουν. Εκτιμώ και θεωρώ φίλους όλους τους συνυποψηφίους και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Αγαπώ όμως ιδιαίτερα τον Λάζαρο τον Λαβασίδη ως επιστήμονα και άνθρωπο και του είμαι ευγνώμων για το γιο που μας χάρισε. Με τιμά η φιλία του. Επίσης εκτιμώ απεριόριστα τον Γιώργο τον Κοτακίδη για τις πολύτιμες και πολύχρονες υπηρεσίες του που παρήχε στους Φλωρινιώτες. Είναι εξαιρετικός. Προσωπικά, απεχθάνομαι τις παλαιοκομματικές πρακτικές. Δεν θα βγάλω αφίσες, φυλάδια κλπ. Ρυπογόνα. Δεν είναι εξάλλου ωραίο να ποδοπατούν τη φάτσα σου στον δρόμο, ούτε να σε βρίσκουν στο γραμματοκιβώτιο μαζί με τη διαφήμιση του σουβλατζίδικου, ούτε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Δεν θα κάνω συγκεντρώσεις, σουαρέ, καφεδάκια κτλ. Δεν επιδίωξα οικονομικές ενισχύσεις γιατί δεν μου αρέσουν οι εξαρτήσεις. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες μου και τα 4 βιογραφικά μου, 2 στα ελληνικά και στα αγγλικά, που ανήρθησα στον ιστότοπό μου dingakis.gr. Ούτε φωτό με τον Μητροπολίτη δεν θα βγάλω, διότι θεωρώ αδιανόητο να τον εμπλέξω στα πολιτικά. Τον αγαπώ και το σέβομαι ως κατηχητή μου παιδιόθεν. Μην κάνετε τον κόπο να μου πείτε ότι θα σας ψηφίσω. Θα σας βοηθήσω το ίδιο όπως και πριν, αν με χρειαστείτε, όπως έκανα πάντα. Γιατί ήμουν και θα παραμείνω ένας αγιάτρευτος γιατρός, υπακούντας μόνο στις εντολές του προϊσταμένου, του Θεού.